Είμαστε στο στούντιο με τη Γιάννα Κανέλη, από την οποία θα ζητήσω και από κοντά πια συγγνώμη που ήρθε σε τόσο δύσκολη θέση. Και επειδή σε βλέπω ότι είσαι αναστατωμένη, ειλικρινά σου μιλάω, μέσα από την ψυχή μου συγγνώμη. Αποφάσισα να βγω στον αέρα και σε ευχαριστώ πάρα πολύ που μου δίνετε αυτά τα 3 λεπτά. Παρότι η ψυχική μου κατάσταση είναι εξαιρετικά βεβαρημένη αυτή τη στιγμή, για να εξηγήσω εγώ, διότι έγινα θύμα μέσα σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα μιας σπέκουλας από συναδέλφους, από blogs, από 1000 τα οποία παίρνουν και ρωτάνε τι συνέβη. Και επειδή σε τέτοια ζητήματα που παίρνουν αυτή τη μορφή δεν έχω καμία διάθεση να βγάλω ανακοινώσεις όπως ήθιστε να κάνουν άλλοι βουλευτές ή άλλα κόμματα, το δικό μου δεν κάνει τέτοια πράγματα επί προσωπικού, θέλω να εξηγήσω εγώ σε αυτόν τον αέρα τι ακριβώς συνέβη. Να εξηγήσω και γιατί είμαι έτσι και γιατί είμαι υποχρεωμένη να απαντήσω σε ερωτήσεις που δεν μου τέθηκαν. Έχεις όσο χρόνο θέλεις. Βγαίνοντας στο διάλειμμα το διαφημιστικό από την εκπομπή σου, σε έναν πολύ μικρό και στενό χώρο που είναι έξω, γιατί το διάλειμμα θα ήταν περίπου 6 ως 7 λεπτά, μαζί με τον συνάδελφο που καθόταν εδώ, σε έναν πάρα πολύ στενό χώρο, ανοίγοντας την πόρτα που σπρώχνεται έτσι, βρέθηκα μπροστά σε. Και ας καταλάβει ο κόσμος τι εννοώ. Ένα ζευγάρι μαύρα γάντια του box σε απόσταση 5 πόντων από το πρόσωπό μου, από έναν σωματώδη κύριο που κάνει τα αστεία στη συντέλεια, ο οποίος έχει περασμένη και ρηγμένη την ελληνική σημαία στους ώμους του, και έναν νεαρό να τραβάει από την κάμερα την έκπληξη ενός ανθρώπου. Το μόνο πράγμα που ζητάω είναι, σας παρακαλώ πάρα πολύ, δεν θέλω κάτι τέτοιο γιατί έπαθα σοκ. Και λέω, σας παρακαλώ πάρα πολύ, να μου πει κάποιος, όταν έχει υποστεί κτηνοδία δημόσια, εάν μπορεί να αντιμετωπίσει ένα ζευγάρι γάντια βγαίνοντας από την εκπομπή για 3 δεύτερα σε ένα σαλόνι. Βρέθηκα με 2 γάντια μπουνιάς εδώ, της πυγμαχίας. Αυτό υποτίθεται ότι θα ήταν ένα αυθόρμητο αστείο για την εκπομπή Συντέλεια. Σε μένα συνετέλεσε την ηθική και ψυχολογική καταράκωση να θεωρείται αστεία η διαπόμπευση και η βία. Εάν αυτό είναι αστείο, γι' αυτό βγαίνω στον αέρα. Δεν είναι αστείο. Μπορώ να φυλαχτώ από οποιονδήποτε χρυσαυγίτη. Μπορώ να το αντιμετωπίσω πολιτικά. Το αστείο αυτού του επίπεδου, αυτή τη βία και το φασισμό του δίθεν αυθόρμητου, του δίθεν χιουμοριστικού, του δίθεν αστείου, χωρίς να ρωτήσουμε τον άλλον σε τι κατάσταση βρίσκεται, αν μπορεί μετά από ένα τέτοιο αστείο σε ένα διάλειμμα να ξαναγυρίσει να συνεχίσει την πολιτική συζήτηση. Και με σάτυρα πάνω σε μια βίαιη πράξη που ηθικά όφιλε να είναι καταδικαστέα από όλους, ακόμα και από τους ανθρώπους που θέλουν να ψηφίσουν Χρυσή Αυγή. Δεν είναι αστείο. Κατέρευσα από την αντίληψη ότι οι συνάδελφοί μου, νέα παιδιά, πολλά από αυτά τα έχω διδάξει, μπορεί να θεώρησαν αστείο κάτι τέτοιο. Βγαίνω και το λέω εγώ. Εγώ είμαι υπόλογη απέναντι στο κοινό, όπως είναι οι δημοσιογράφοι. Είμαι υπόλογη απέναντι στους ψηφοφόρους και στο λαό και στους πολίτες. Είμαι δημόσιο πρόσωπο που δεν έχει 2 χαρακτήρες. Έναν πίσω από τις κάμερες και έναν μπροστά από τις κάμερες. Η στοιχειώδης ευπρέπεια, επαγγελματισμός και γενναιότης μου με υποχρεώνουν να απαντάω εγώ κάτω από οποιασδήποτε συνθήκες, χωρίς make-up, χωρίς ωραιοποίηση και χωρίς την αντίληψη ότι επειδή είμαι στα μίντια είμαι Θεός. Δεν είμαι Θεός και δεν επιτρέπω σε κανέναν, μα σε κανέναν, να αστειευθεί για τη βία. Δεν επιτρέπω σε κανέναν να του κάνουνε πλάκα επειδή του βαρέσανε τη μάνα ή επειδή του βιάσανε τη μάνα. Για οποιονδήποτε λόγο, ο εξοραϊσμός αυτών των πράξεων είναι η αιτία της παγκόσμιας ανόδου του φασισμού. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη δημοκρατία να μου δώσετε αυτό το μικρό χώρο να το πω. Αυτό είναι το ελάχιστο. Για να μην παίξουν. Θέλω λίγο να σου πω το εξής. Πρόσεξε δημοσιογραφικά. Να μην παίξουν τα blogs. Να μην παίξουν τις γνώμες τους. Να μην φαντάζονται τι έγινε. 20 δεύτερα έχουνε. Αν θελήσουν να στο δώσουνε. Είμαι ένας άνθρωπος που αρνήθηκε να κάνει σάτυρα τη βία σε βάρος του. Γιάννα, καλά κάνεις και τονίζεις. Και επιμένω και τώρα να σας λέω, δεν είναι προσωπικό. Αν αρχίσετε να αστειεύεστε για το δράμα δίπλα σας, θα εξοικειωθείτε με το τέρας.
Μη μ' ακούσετε εμένα, εγώ μπορεί να είμαι ένα τίποτα. Ακούστε ένα Μάνο Χατζηδάκη. Ακούστε ανθρώπους πολύ σοβαρότερους, πολύ μεγαλύτερους από μένα, ναι, που πρόσφεραν πράγματα σε αυτόν τον τόπο. Μην εξοικειώνεστε με το τέρας γελώντας με τα καμώματά του. Είναι ο καλύτερος τρόπος να του μοιάσετε. Δεν έχω τίποτα άλλο να πω. Δεν είναι μανιφέστο, δεν είναι πολιτική θέση. Δεν είναι κρίση ιστερίας. Και δεν είναι παρά συγκίνηση εσωτερική για να κρατηθώ όρθια και με αξιοπρέπεια. Τίποτε παραπάνω. Και για να μην κρύψω από το κοινό γιατί έφυγα από την εκπομπή. Θέλω τρία δευτερόλεπτα. Και δεν κατάφερα να μην αισθάνομαι βαθύτατα πληγωμένη, βαθύτατα προσβεβλημένη και κυρίως βαθύτατα απορριμμένη. Όταν ο φασισμός γίνει ανέκδοτο, αγάπη μου, γίνεται μετά και εκπομπή και μετά γίνεται και άποψη πολιτική και κυρίαρχη. Τρία δευτερόλεπτα μόνο από τη δικιά μου την πλευρά. Καταρχάς να σου ζητήσω συγγνώμη ξανά. Μα δεν ήξερες τίποτα. Εγώ ζητάω συγγνώμη που μπορεί να έφυγα από την εκπομπή χωρίς να πρέπει. Καθόλου. Δεύτερον, θέλω να σου πω ότι είμαι 100% σίγουρη ότι δεν υπήρχε καμία τέτοια πρόθεση ούτε στην άκρη του μυαλού κάποιου αυτή η σκέψη, η ανέχεια ή ό,τι περιγράφεις ως επικίνδυνο και συμφωνώ μαζί σου ότι είναι και το μεγάλο κίνδυνο. Η ανοχή, όχι η ανέχεια. Μπορώ να σου πω όμως κάτι. Έχεις απόλυτο δίκιο. Μπορώ να σου πω όμως κάτι. Ήταν άντρες. Θα τους συγχωρέσεις το γεγονός ότι ήταν άντρες. Με ποια έννοια το λέω. Το χαστούκι όχι, σε γυναίκα. Δεν θα το κάνω σεξιστικό. Το χαστούκι δεν σε γυναίκα. Περίμενε. Δεν το κάνω σεξιστικό. Και μια γυναίκα που δεν είναι μια γυναίκα. Άφησε με λίγο να ολοκληρώσω. Δεν θέλω να ακούσω τίποτα. Το χαστούκι σε μια γυναίκα είναι βία, είναι κακοποίηση. Είναι κακοποίηση. Και οι γυναίκες έχουμε ίσως μια μεγαλύτερη ευαισθησία. Να βάλουμε όρια στη σάτυρα. Κάνεις ένα λάθος. Να βάλουμε όρια στη σάτυρα. Αν εγώ χαστούκιζα τον Κασιδιάρη διαρκούσης μιας πολιτικής προεκλογικής εκπομπής, θα ήμουνα το ίδιο κτίνος, το ίδιο χιδέα άλλου φίλου. Προσπαθώ πέρα να σου πω ότι δεν είχαν καμία πρόθεση στο ελάχιστο. Δεν υπάρχει... Και αισθάνονται τα παιδιά ακόμη χειρότερα. Κορίτσι μου, από εσείς, δεν υπάρχει κλοπή καλή των 5 δραχμών και κλοπή κακή των 5 εκατομμυρίων. Χάσαμε κλίμακα αξιών. Μην τις βάζετε. Μην τις βάζετε, φίλο. Η κλοπή είναι κλοπή όταν γίνεται, είτε είναι 1 δραχμή, είτε είναι 100 εκατομμύρια. Τα κίνητρα της κλοπής δεν καθαγιάζουν την πράξη. Ο πεινασμένος που θα κλέψει 1 καρβέλι ψωμί στο Γιάννη Αγιάννη είναι μυθιστόρημα που εξηγεί την εποχή των αθλείων. Ποιοι έκλεβαν το ψωμί. Μην μπερδεύουμε τα πράγματα. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Δεν είναι ζήτημα ενός άνδρα και μιας γυναίκας. Δεν είναι, είναι δεν ζήτημα έτσι, βρε, πολιτισμένων έτσι. Ανθρώπων. Δεν άνθρωποι που έκριναν. Μην το τοποθετείς σε λάθος βάση τώρα εσύ. Μην το τοποθετείς σε λάθος βάση. Εγώ απαντώ σε αυτό που μου είπες. Δεν θέλω να κάνω συζήτηση. Δεν θέλω να κάνω συνέντευξη επί του εαυτού μου αυτή τη στιγμή. Και επί του γεγονότος. Ζήτησα 5 λεπτά για να βγω. Δεν ξέραν καν ότι είσαι εδώ. Δεν ξέρανε. Δεν υπάρχει προγραμματισμός. Δεν υπάρχει. Άνοιξαν την τηλεόραση, είδαν ότι είσαι εδώ και σκέφτηκαν αυτό. Λάθος τους, κακή προσέγγιση. Λάθος τους, επιπόλαιος χειρισμός. Λάθος τους. Είναι. Τη στιγμή απόφαση. Ελπίζω, χωρίς και, ελπίζω και εύχομαι. Χωρίς πρόθεση. Ελπίζω και εύχομαι να μην τους απολύσετε. Και έχω πρόθεση. Πλήρη συνέστηση ότι τους έκανα και χωρίς περισσότερο διάσημους από ό,τι είναι. Σας ευχαριστώ. Έλα, μωρέ, Λιάννα. Αυτό είναι τώρα. Σας ευχαριστώ. Λυπάμαι πολύ που σε φέραμε σε δύσκολη θέση. Ευχαριστώ πραγματικά πολύ. Λυπάμαι πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν θα ήθελα καθόλου να είμαι στη θέση σου, ειλικρινά. Ευχαριστώ πάρα πολύ.